Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς έχει σήμερα η ειδησεογραφία. Βέβαια, εκείνο που ανησυχεί είναι τα κρούσματα υπατήτηδα σε παιδιά, όχι στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια, όπως τόνισε το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, δεν υπάρχει ανησυχία προς το παρόν στην Ελλάδα, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν οι ειδικοί, ενώ όπως επισημαίνουν να απαιτείται η υγιεινή και καθαριότητα κύρια των χεριών. Να προσέχουμε τα παιδιά όταν παρατηρήσουμε κάτι διαφορετικό, αμέσως να ενημερώσουμε τον γιατρό. Θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος. Το θέμα το ανέδειξαν χθες με πολλές λεπτομέρειες στην εκπομπή CNews. Ο Βαγγέλης, αρχισυντάκτης της εκπομπής, έχει και πολύ καλύτερη εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, την καλύτερη εικόνα βεβαίως την έχουν οι ειδικοί. Είχαμε την ευκαιρία χθες στην εκπομπή να μιλήσουμε με τον κορυφαίο από αυτούς, τον κύριο Παπαδοδωρίδη, ο οποίος είναι κορυφαίος παθολόγος και καθηγητής παθολογίας και παθολογίας στο σε πανεπιστήμιο σκοπευστηριακό και επομένως οι γνώσεις του θα ήταν πολύ πράξη. Μάθαμε τα εξής. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία σύνδεση της νέας όξης παθητιδάς με τον κορονοϊό, είτε με τα εμβόλια για τον κορονοϊό, γιατί μιλούμε για παιδιά που έχουν, στα οποία έχει παρατηρηθεί συγκεκριμένη πάθηση, συγκεκριμένη ιώση, τα οποία στην πλειοψηφία θα κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, δεν πέρασε τον κορονοϊό, άρα ούτε με τον κορονοϊό συγκεκριμένει η οξία παθητιδά, ούτε με τα εμβόλια κάτω του κορονοϊού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που μάθαμε είναι ότι τα εμβόλια που γίνονται στα παιδιά το διάστημα αυτό για την παθήτιδα, δεν καλύπτουν τη νέα μορφή οξίας παθήτιδας. Τώρα για το σοβαρό της κατάστασης. Υπάρχει επιφυλακή, όχι όμως μεγάλη ανησυχία. Είναι ελεγχόμενη προς το παρόν η κατάσταση. Δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσματα στην περιοχή της Ελλάδος, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς είναι βέβαιο πως ο ιός στατιστικά τουλάχιστον αυτό προκύπτει. Το κακό είναι ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 10%, απαιτείται μεταξύ άλλων και τη θεραπεία και η μεταμόσχευση ύπατος. Και το λέω ότι είναι κακό αυτό, δύσκολο, γιατί η χώρα μας δεν γίνονται κυρίως εμβάσεις σε παιδιά. Υπάρχει όμως μια συνεργασία. Ήταν και το ερώτημα που σου απάντησε, Βαγγέλη, ο κύριος καθηγητής, ότι στη χώρα μας είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τη μεταμόσχευση. Ωστόσο, υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα. Δεν γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στην Ιταλία. Υπάρχει μια κρατική συμφωνία και μέσω αυτής γίνεται αυτόματα η διαδικασία σε ελάχιστες ώρες, εφόσον χρειαστεί απαραίτητα από τους γιατρούς. Για τον εντοπισμό του ιού, αυτός δεν μπορεί να γίνει παντού, μόνο σε συγκεκριμένα τα πλέον σύγχρονα κέντρα, όπως είναι αυτά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Είχα ακούσει και από άλλους επιστήμονες και προβλέπει τον αριθμό γενικά των κρούσματων που θα δούμε σε επίπεδο χώρας. Θεωρώ εξαιρετικά παρακινδυνευμένη αυτή την πρόβλεψη. Ας μείνουμε σε δύο στοιχεία που έδωσε ο κ. Παθοδωρίδης. Χρειάζεται προσοχή, επιφυλακή, σε καμία περίπτωση πανικός, αλλά προσοχή από τους γονείς, το να συμβουλεύουν τους ιατρούς εάν παρατηρήσουν κάποιο θέμα υγείας των παιδιών τους και από την άλλη ως προληπτικό μέτρο, πολύ απλό, αλλά και πολύ αποδοτικό, τα μέτρα προσωπικής υγιεινής των παιδιών μπορούν να προστατέψουν από την οξία υπατήτιδα. Αυτό βεβαίως δεν είναι το μοναδικό αποθαρρυντικό μέσο, αλλά το κυριότερο είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ατομική καθαριότητα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Θα δούμε και ένα μέρος από την εκπομπή CNews με τον καθηγητή να μας δίνει πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες μετά και από σχετικό ερώτημα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.